Τα μαχαίρια βγήκαν και τα πνεύματα οξύνθηκαν στη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν την τελική αναμέτρηση των τεσσάρων, οι οποίοι καλούνται πλέον να φέρουν την αλλαγή και την εμπιστοσύνη του κόσμου προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς βλέπετε τις υποψηφιότητες για τη Νέα Δημοκρατία? Είναι 4 άνθρωποι. Πώς τους κρίνετε και αν θα μπορέσουν να αλλάξουν το κλίμα που επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία? Δεν νομίζω καθόλου. Ήμουν ένας δεξιός, έφυγα, δεν νομίζω καθόλου. Είναι κάποιος από αυτούς που ξεχωρίζει? Λίγο τη δικό σα. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν γνώμη. Ήμουν ένα δεξιό, έφυγα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Προσωπικά εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο από τη δεξιά. Ήμουν δεξιό, ήμουν γραμμένο, έφυγα. Η γνώμη μου είναι αυτή. Θα πάτε να ψηφίσετε παρόλα αυτά? Και να πάω να ψηφίσω μόνο και μόνο, θα πάω να ψηφίσω, αλλά δεν πρόκειται να γυρίσω εκεί. Το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία δύσκολο θα το αλλάξουν. Δύσκολο τώρα τι θα γίνει. Πώς τις βλέπετε εσείς τις υποψηφιότητες? Είναι άνθρωποι που θα μπορέσουν να... Οι νεότεροι είναι οι καλύτεροι. Εννοείται τι θέλω να πω. Όπως ο Τζικώστας. Ξεχωρίζει ο κύριος Τζικώστας από τους προηγούμενους? Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω προσωπικά. Αυτό είναι. Έτσι νομίζω προσωπικά ότι ο Τζικώστας είναι νέος, είναι... Μιλάω για το κλίμα που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, καθώς το κλίμα της χώρας... Είναι δύσκολο στη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ δύσκολο στη Νέα Δημοκρατία. Και θα πάρει και έναν σοβαρό αγώνα να ανεβάσει ουσιαστικά τα ποσοστά που τις τελευταίες εκλογές είναι αρκετά πεσμένα. Κάποιος νέος μπορεί μόνο, κάποιος νέος να αλλάξει αυτά τα πράγματα. Κάποιος νέος. Οι άλλοι είναι όλοι δοκιμασμένοι. Έκαναν και υπουργοί, έκαναν και... Για μένα προσωπικά πάλι μιλάω. Κοπελιά, δεν θέλω να το σχολιάσω. Είμαι κουρασμένος από αυτά. Δεν θέλω. Παρ' όλα αυτά θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος από αυτούς τους 4 που ξεχωρίζει ίσως περισσότερο από τους άλλους? Τώρα θα με βάλεις στο παιχνίδι. Δεν θέλω να συνεχίσω. Δεν έχω κάποιο λόγο έτσι συγκεκριμένο και προσωπικό, αλλά επειδή είναι για πολιτικά και επειδή κουραστήκαμε, δεν θέλω. Αποφεύγουν τελικά οι πολίτες να μην συζητάνε είναι για αυτό? Κουρασμένοι, είναι κουρασμένοι. Είμαστε κουρασμένοι. Αν και δεν με ενδιαφέρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είμαστε και κουρασμένοι. Στο μεταξύ, ανακοχή μέχρι νεοτέρας επετέφθη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά τη σύγκρουση και τις θελώδεις εξελίξεις που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της συνεδρίας της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Μάλιστα, μετά τη συνάντησή τους οι υποψήφοι για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσαν κοινή δήλωση την οποία αναφέρουν. Εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας της 22ης Νοεμβρίου, οι 4 υποψήφοι για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας συναντηθήκαμε και στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας της παράταξης, διαφάνειας της διαδικασίας και πιστής στήρισης του καταστατικού. Αντίπαλός μας είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνησή του και τα προβλήματα του τόπου καταλήγουν. Με αυτή την κοινή ανακοίνωση, οι υποψήφοι θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα σύμπνοιας και ενότητας, το οποίο ωστόσο μένει να αποδειχτεί στην πράξη τις επόμενες ώρες και μέρες.